την πρόεδρο του Αιματοκριτικά. Καλημερίζω την γιατρό, κυρία Ειρήνη Γεωργιανάκη. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, να σας ακούσουμε, γιατί έχετε αυτή την εβδομάδα μια σειρά από εθελοντικές αιμοδοσίες, ναι? Ακριβώς, μια σειρά από εθελοντικές αιμοδοσίες, ακριβώς για να συμβάλλουμε, γιατί πάντοτε αυτές τις μέρες τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Έτσι ξεκινάμε σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, στην Πλατεία Ελευθερίας το απόγευμα, 5 με 8 το απόγευμα, αύριο Μεγάλη Τετάρτη στα Ανόγια. Και συνεχίζουμε το Μεγάλο Σάββατο, θα πραγματοποιηθεί κανονικά η αιμοδοσία, η καθιερωμένη στη Λότζια, και αμέσως μετά την Τετάρτη του Πάσχα θα είμαστε στις Γούβες. Μια σειρά αιμοδοσιών για να προσπαθήσουμε να συμβάλλουμε και από την πλευρά μας, ώστε να υπάρχει επάρκεια σε αίμα και να μην αναζητούν αυτές τις Άγιες Μέρες εν αγωνίως ασθενείς και οικογένειες για να μεταγγιστούν. Το ξέρετε, με πονάει πάρα πολύ, σας το λέω να το ξέρετε, ρώτησα, ρητορικό μάλλον ήταν, αλλά έπρεπε να σας το πω διαφορετικά, ότι με πονάει πάρα πολύ ότι, ξέρετε, πρέπει να κάνω κάτι για να βοηθήσω αυτές τις Άγιες Μέρες κάποιους συνανθρώπους μας. Με πονάει πάρα πολύ, αν αναφέρεστε στα τροχαία, με πονάει πάρα πολύ στους τραυματισμούς από τα βεγγαλικά κλπ. Με πονάει πάρα πολύ, δεν έχω πια άλλο τρόπο να το εκφράσω. Απλά πονάω, κυρία Γεωργιανάκη, και μόνο που το λέω. Αναφυσβήτητα, τα τροχαία είναι μια μεγάλη πληγή, είναι ένα πολύπλευρο θέμα. Φυσικά η αιμοδοσία άπτε του αυτού του ζητήματος και είναι ένας από τους λόγους που στη χώρα μας συνεχίζουμε να έχουμε αυξημένες ανάγκες, όπως βέβαια και οι πάγιες μας ανάγκες, παιδιά με μεσογειακή ανεμία, παιδιά και ενήλικες με αιματολογικά νοσήματα, είναι δυστυχώς πάρα πολλά. Μα αυτά να τα καλύψω, γιατί είναι τα παθολογικά, αλλά εκείνα τα άλλα με πονάει, δεν μπορώ να το δεχτώ πια. Έχετε δίκιο, είναι πραγματικά, ξέρετε, και αυτό το μήνυμα, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο, είναι πάντοτε και ειδικά αυτές τις μέρες πρέπει να προσέχουμε όλοι. Όμως τα πράγματα συμβαίνουν, δυστυχώς τα δυστυχήματα συμβαίνουν, και τουλάχιστον θα πρέπει να βοηθήσουμε όσοι αιμοδότες και αιμοδότρες μας ακούν να έρθουν στην ώρα τους να δίνουμε αίμα, για να υπάρχει και σε αυτές τις συνθήκες μια επάρκεια, μια διαθεσιμότητα, γιατί είναι πραγματικά φρικτό να βλέπεις, ειδικά αυτή την περίοδο του Άγιου Πάσχα, να βλέπεις ανθρώπους να αναζητούν απεγνωσμένα, οικογένειες με μικρά παιδιά που νοσηλεύονται αντί να έχουν την εστίασή τους ακριβώς στην νόσο, να αγωνιούν γι' αυτό. Και είναι κάτι πραγματικά απλό, 5 λεπτάκια από το χρόνο μας. Οι αιμοδοσίες είναι για μας μια γιορτή, να έρθει ο κόσμος να δώσει, ακόμα και οι νεότεροι αιμοδότες της πρώτης φοράς, και να βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο όλους αυτούς τους συμπολίτες μας. Κυρία Γεωργιανάκη, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, σας ευχαριστούμε θερμά και σας περιμένουμε όλους.